Σαλό έχει προκαλέσει στα social media η νομοθετική πρωτοβουλία της Λίνας Μενδώνη και του Υπουργείου Πολιτισμού για την ελληνική μουσική και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι χρήστε μάλιστα δημιούργησαν και το σχετικό hashtag «MENDONISONGS» το οποίο μετατράπηκε γρήγορα σε νούμερο ένα τρέντ της χώρας. Κάποια από τα tweets αναφέρουν «Anti-summer wine από Nancy Sinatra, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου, μαρινέλα» σε ένα ακόμη tweet αναφέρεται «Αντί για Mr. Cup Driver, του λένε οι ο ταξιτζής του στράτου». Ένας ακόμη χρήστης γράφει «Όταν πηγαίνει στο ελληνάδικο και πέφτεις πάνω στο 55% της ξένης μουσικής που θέλει η Μενδόνη». Επισημαίνεται ότι το νομοσχέδιο προβλέπει την υποχρεωτική εκτέλεση ελληνόφωνων τραγουδιών σε κοινόχρηστους χώρους, χώρου, σε ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα και καζίνο και μάλιστα σε ποσόστοση όχι μικρότερη του 45% του συνόλου. Το νομοσχέδιο αυτό βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση στο Open Go. Στι διατάξει του περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η επέκταση του ορίου διαφημιστικού χρόνου στου ραδιοσταθμού ξενόγλωσσου ρεπερτορίου που θα αυξήσουν τη μετάδοση ελληνόφωνων τραγουδιών, ο καθορισμός ποσοστού του εκτέλεσης ελληνόφωνων τραγουδιών σε κοινόχρηστους χώρου με μουσική, ενώ στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο προβλέπονται και πρόστιμα από 2.000 έως και 20.000 ευρώ για την παράβαση των σχετικών διατάξεων.